Πάμε στον Γιώργο Τσαγκαράκη, τον έχουμε. Ωραία, και να του πούμε μια καλημέρα. Κύριε Τσαγκαράκη, καλημέρα. Γιατί έχουμε εξέλιξη στο θέμα που συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά, δικαστικά και νομικά δεν δίνεται η δυνατότητα να δημοπρατηθούν τα κοσμήματα της ζωής Λάσκαρη. Μας ακούει και γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Εμείς καλά, εσείς τι κάνετε? Πώς ακούσατε αυτή την απόφαση, πώς την πήρατε? Δεν την περιμένατε? Κοιτάξτε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η εκδίκαση αυτή στις 29 του μήνα αναβλήθηκε. Έτσι αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στις κληρονόμους της ζωής Λάσκαρη και αναβλήθηκε. Εμείς μια παρέμβαση έκανε ο δικηγόρος μας προκειμένου να εξαιρεθούν τα κοσμήματα. Δεν εξαιρέθηκαν όμως, αυτό λέμε. Δεν αποδεσμεύτηκαν τα κοσμήματα. Ναι, είναι μια απόφαση. Αυτό το δικαστήριο δεν ανέλαβε αυτή την ευθύνη, αλλά ο δικηγόρος μου, σε συνεργασία με τον δικηγόρο της κυρίας Κουτουμάνου, την Πέμπτη μεθαύριο, καταθέτουμε αίτημα για να δικαστεί την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου μόνο για τα κοσμήματα. Αλλά γίνει ένα ξεχωριστό δικαστήριο που θα αφορά μόνο στα κοσμήματα. Ακριβώς. Το άλλο, έτσι κι αλλιώς, αφορά να μην συνολικά τα χρέη. Ναι, αφορά, μπράβο, συνολικά μία υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν και περιέχει ίσως και άλλα πράγματα. Εμείς τώρα πρώτη φορά κάνουμε αίτημα, την Πέμπτη, οι δύο δικηγόροι της Κουτουμάνου και ο δικός μας, την Καλερή Τσαγκαράκη, προκειμένου να εξαιρεθούν. Αυτή είναι μία συζήτηση που θα γίνει πιθανολογούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Κύριε Τσαγκαράκη, μετά από 2-3 μέρες. Είστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την αγορά. Κάτι τέτοιο έχει ξανασυμβεί? Γιατί αισθάνομαι πως πολλές φορές για να έρθει ένας ιδιώτης σε εσάς και να πει ότι εγώ θέλω να δημοπρατήσω, να πουλήσω ένα κοιμήλιο, ένα κόσμα, κάτι που έχει αξία για μένα, όχι μόνο συναισθηματική αλλά και οικονομική, μπορεί να έχω κάποια χρέη από πίσω που θέλω να τακτοποιηθώ και να μην είμαι καλά οικονομικά. Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? Σας έχει ξανατύχει στην πορεία σας? Κοιτάξτε, εδώ τώρα το πράγμα, επειδή πήρε δημοσιότητα και έκταση, θα μπορούσαν τα κοσμήματα να πουληθούν χωρίς να γίνει καμία συζήτηση και καμία φασαρία. Και ανά πάσα στιγμή μπορούν να πουληθούν. Και η ίδια η κυρία Κουτουμάνου θα μπορούσε να έχει πουλήσει και αλλού και αλλού, και όχι μόνο μέσω ημών. Αλλά έκρινε ότι η Καλή Τσαγκαράκη είναι ο κατάλληλος χώρος προκειμένου να πιάσουν και καλύτερη τιμή στη δημοπρασία. Το ενδιαφέρον πραγματικά είναι πολύ μεγάλο, όπως θα έχω ξαναπεί και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και πιστεύω ότι θα το προσπεράσουμε και θα δημοπρατηθούν. Γιατί θα σου πω, είναι άδικο αυτό που συμβαίνει, με την έννοια ότι καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια εταιρεία διαχείρισης των κοινοχρήστων που έρχεται, παιδιά, θα το πω τώρα πρώτη φορά, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, είναι των δικηγόρων. Αλλά κοντεύω να γίνω δικηγόρος κι εγώ. Είναι μια υπόθεση που έρχεται από 12 χρόνια. Αυτά δεν είχαν απαιτηθεί ποτέ. Πρόσφατα λοιπόν έκαναν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Αυτά τα κοινόχρηστα λέτε από τη μεζονέτα του Πόρτο Ράφτη. Σε αυτά τα χρέη μιλάτε για μετά. Σωστά. Λοιπόν, αυτά ενεργοποιήθηκε πρόσφατα. Εγώ δεν είχα γνώση προφανώς. Και γι' αυτό μου κοινοποιήθηκε ότι υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Είναι όμως άδικο κατά τη γνώμη μου, γιατί από πίσω υπάρχει μια μεγάλη περιουσία. Η οφειλή είναι πολύ μικρή, αυτή τουλάχιστον που αναλογεί στο κομμάτι της Κουτουμάνου. Της έχουν αφαιρέσει τη ζωή. Η συνθήκη αυτή είναι κλειδωμένη λογαριασμή. Ναι, αλλά νομίζω ότι περισσότεροι το ίδιο θα κάναμε, αν μου επιτρέπετε, όταν έχουμε ένα χρέος, έχουμε μια οφειλή και περιμένουμε κάποια χρήματα και πολλά χρόνια, όπως λέτε, και το ποσό είναι μεγάλο. Είτε είναι 100 ευρώ, είτε είναι 50.000, δεν έχει να κάνει, γιατί είναι μια οφειλή. Όταν βλέπεις λοιπόν δημόσια ότι ξαφνικά υπάρχει μια μεγάλη περιουσία η οποία βγαίνει προς δημοπράτηση, θέλει ο καθένας, προφαντάζομαι, να πάρει τα χρήματά του. Λέει, αυτός είναι ο τρόπος. Δικαίωμά του είναι. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί δεν να είναι. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε, ότι είναι λίγο κάπως άδικο η οφειλή, ή το σπίτι μπορεί να αξίζει περισσότερο. Αλλά τι να κάνουμε, να βγει στο σφυρί το σπίτι? Είδαν οι άνθρωποι ότι βγαίνουν τα κοσμήματα σε δημοπρασία, σου λέει. Ευκαιρία να πάρω τα... να πάρω τα χρήματά μου. Δηλαδή, εμένα δεν μου ακούγεται τόσο περίεργο. Τόσο να κλωτσάει. Να σου πω. Επειδή εγώ θέλω να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση που έχω αναλάβει ως προς το κομμάτι της διαχείρισης και δημοκράτησης των κοσμάτων τουλάχιστον, θεωρούμε ότι είναι άδικο, με την έννοια ότι είναι άδικο να υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα που να σου περιορίζουν κινητά και ακίνητα, να σου κλειδώνουν οι λογαριασμοί, να μην μπορείς να ζήσεις, γιατί αυτή η δημοπρασία θα έλυνε τα χέρια. Δηλαδή θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τον Μάιο του 25 έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία
για την εκδίκαση αυτή της αγωγής. 17 Μαρτίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η απόφαση θα βγει πολύ αργότερα, δηλαδή πριν τον Οκτώβριο δεν πρόκειται να πάρει λεφτά η εταιρεία κοινοχρήστων. Εδώ τώρα γινόταν δημοπρασία. Απαιτούμε να εξαιρεθούν μόνο τα κοσμήματα προκειμένου να δημοπρασιούν. Οπότε θα κάνετε και άλλες ενέργειες για να προχωρήσει το δικό σας το κομμάτι ανεξάρτητα. Την Πέμπτη είπε. Αυτό ακριβώς είπα. Αυτό. Την Πέμπτη οι δικηγόροι μας θα καταθέσουν έτοιμα να εκδικαστεί. Να εξαιρεθούν μόνο τα κοσμήματα. Υπάρχει τρόπος κάπως δικαστικά ή νομικά να εξασφαλιστεί ότι αν τα κοσμήματα πιάσουν 200.000 ευρώ, τα πρώτα 50 που είναι τα χρέη θα πάνε εκεί αυτόματα? Γιατί δεν είναι υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή το χρέος δεν είναι στο δημόσιο για να πει. Είναι σε ιδιώτες. Ναι. Είναι σε ιδιώτη. Πώς θα γίνει, θα έρθει ο ιδιώτης και θα πει. Ναι, είναι μια συμφωνία που μπορεί να γίνει μεταξύ των δύο μερών. Κύριε Τσακαριακή, επειδή μας λέτε ότι μιλάμε για μια οφειλή κοινοχρήστων που μετρά 12 χρόνια, είναι μια οφειλή που τα κορίτσια κληρονόμησαν από την ΑΕΜΗ στο ποιό. Έτσι ακριβώς, και θα σας πω ότι το 50% αυτών από τον νόμο έχουν παραγραφεί. Φανταστείτε. Είναι. Οπότε εκεί υπάρχει και μια μικρή διαμάχη μεταξύ. Μιλάμε για τόπους. Άρα, δηλαδή, εμείς ξέρουμε ένα ποσό γύρω στα 60 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έχει ακουστεί. Ναι. Άρα αυτό λέμε ότι είναι, δεν δέχονται και η πλευρά της κυρίας Κουτουμάνου δεν δέχεται ότι είναι τόσο μεγάλο το ποσό από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέει ο κύριος Τσεγκαράκης. Υπάρχει και εκεί ένας δικαστικός αγώνας που μένει να αποδειχθεί ποιο είναι τελικά το ποσό της οφειλής. Ναι, αν κληρονομήσει πάντως μία περιουσία, μπορεί ενδεχομένως να κληρονομήσει μαζί με την περιουσία και κάποιο χρέος. Και πολλές φορές. Και άμα δεν το αποδώσει όμως, να στα χρόνια μέσα. Πολλές φορές υπάρχουν νόμοι. Αν κληρονομήσει τόσο μεγάλες περιουσίες, αν δεν έχει και ο ίδιος, αν θέλετε, ένα εισόδημα μηνύο για να τη συντηρήσει, αναγκάζεσαι να κάνει τη σκηνή. Και ο Κιμούλης δεν τα βλέπαμε ότι με τη μητέρα του πόσα ακίνητα του άφησε ο άνθρωπος. Και δηλαδή δεν και είναι εύκολο. Η κερί είναι δύσκολη. Αυτή τη στιγμή τα κοσμήματα είναι στη δική σας κατοχή, στη δική σας συλλογή ή στην κυρία Κουτουμάνου? Στα δικά μας χέρια είναι, ναι. Περιμένουν υπομονετικά σε ποιο σπίτι θα πάνε. Ενώ αυξάνουν την ενδεχόμενη αξία του. Αυτό είναι αλήθεια. Αυξάνεται η ζήτηση. Τι έλεγε κύριε Τσακαράκη η Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν έλεγε. Πώς το έλεγε, διαφήμιση είναι και να λένε. Διαφήμιση είναι καλύτερη διαφήμιση. Είναι και, αυτό δεν είναι και μόνο που αυτό τα συζητάμε. Αυτό το έλεγε και ο Άντι Βόρχολ. Δεν υπάρχει διαφήμιση και δυσφήμιση. Όλα διαφήμιση είναι. Αυτό. Όλα θα λυθούν, όλα θα γίνουν, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς είστε τόσο θετικός άνθρωπος που αισθάνομαι ότι θα πάρουν όλο το δρόμο τους και όλα θα πάνε καλά. Θα κάνει και ρεκόρ τηλεθέαση εκείνη την ώρα. Την υπόθεση και να την ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Την καλημέρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.